διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς τα διεθνή πρακτορία και τα ξαναδίκτυα μεταδίδουν ότι εκενώνεται ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι. Να πάμε αμέσως στη γαλλική πρωτεύουσα και στην ανταποκριτριά μας, τη Μαρία, να ξανά μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρία, πρόκειται για ένα τηλεφώνημα και απειλή για βόμβα στον πύργο του Άιφελ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, Σωτήρη. Σχεδόν 1.400 άτομα απομακρύνθηκαν από τον πύργο του Άιφελ από την γαλλική αστυνομία λίγο μετά τις 9 το βράδυ, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Στο σημείο να πούμε ότι έχουν στέρσει δυνάμεις της αστυνομίας με εκπαιδευμένους σκύλους για την ανίχνευση εκρηκτικών. Οι αρχές στη Γαλλία έχουν εντείνει τα μέτρα το τελευταίο διάστημα για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών λόγω και της στρατιωτικής επιχείρησης στο Μαλί, Σωτήρη. Άρα, Μαρία, η γαλλική αστυνομία φαίνεται ότι έχει πάρει στα σοβαρά αυτή την απειλή, που δεν είναι η πρώτη. Να το πούμε αυτό. Το τελευταίο διάστημα έχουμε αρκετές απειλές για βόμβα στον πύργο του Άιφελ. Ωστόσο, η γαλλική αστυνομία κάθε τέτοια απειλή την παίρνει πολύ στα σοβαρά για τις επιχειρήσεις που διεξάγει ο γαλλικός στρατός στο Μάλι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, γιατί οι απειλές για βόμβα στον πύργο του Άιφελ, Σωτήρη, δεν λείπουν. Να πούμε ότι την τελευταία φορά που είχαμε απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα, αν θυμάμαι καλά, ήταν μέσα στο 2012, ενώ το 2011 υπήρξαν άλλα δύο τέτοια τηλεφωνήματα, τα οποία βεβαίως αποδείχτηκαν φάρσα. Να σας ευχαριστήσουμε, Μαρία, για οτιδήποτε νεότερο, κυρίες και κύριοι. Θα σας ενημερώσουμε με έκτακτο δελτίο ειδήσεων, ενώ αναλυτικό ρεπορτάζ θα παρακολουθήσετε στα τελευταία γεγονότα στη